Στην πρώτη του ήττα στο κλειστό στα 2 ώρα και αγνώρισε το Ηράκλειο από το Δούκα με 75-86 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Α2 του μπάσκετ. Η Ηρακλειώτικη ομάδα πάλεψε για την νίκη, όμως είχε να αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες που πάντα είχαν τη λύση όταν απειλήθηκαν. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Όμως με ένα σερί 9-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, ο Δούκας προηγήθηκε με 22-31 στο 13. Με τον Παπαδάκη αρχικά η γηπεδούχη μείωσε σε 29-33 και με τα τρίποντα του Κουπίδη στη συνέχεια σε 37-39, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Από εκεί και μετά όμως οι γηπεδούχοι έχασαν την επαφή τους με το σκορ και έδωσαν τη δυνατότητα στο Δούκα να τρέξει ένα επιμέρους 2-15 σερί με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 39-54 στο 23-36. Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν, βελτίωσαν την άμυνά τους και απάντησαν με δικό τους 16-4 σερί, μειώνοντας σε 55-59. Ενώ με δύο συνεχόμενα τρίποτα του Κουπίδη πήραν και τα ενία με 65-63 στο 31. Ο Παπαμακάριος απάντησε άμεσα από τα 6-75 και έκτοτε το Ηράκλειο μείωνε στον πόντο και οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν λύσεις. Με το σκορ 71-72 στο 35 ήρθε η χαριστική βολή με τα τρίποντα των Κανονίδη και Κυρίτσι, που συνοδεύτηκαν από συνολικό 0-10 σερί για το 71-82 στο 37-10. Από εκεί και μετά οι Κιανόλευκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και το τελικό 75-86 ήρθε φυσιολογικά. Το σκορ για αυτό στο γήπεδο είναι άδικο για μας. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Παίξαμε απέναντι στην κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Με ένα εκτός από το τεράστιο budget, με ένα πολύ καλό υλικό. Ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Μακάρι να παίζουμε έτσι σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω θα πετύχουμε το στόχο μας και εύκολα, αν η εμφάνισή μας είναι αυτή. Εμείς με τα παιδιά έχουμε βάλει ένα στόχο να προσπαθήσουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα παιχνίδια αυτά, με τις μικρομεσαίες υποτιθέμενα ομάδες. Εγώ νομίζω ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς σήμερα νομίζω ότι υπερβάλαμε κάποια στιγμή με την εμφάνισή μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι με ένα εξαιρετικό Ηράκλειο. Πρώτο σκόρ του Ηρακλείου ήταν ο Κουπίδης με 14 πόντους, ενώ 13 είχε ο Λάτοβιτς και 12 ο Λιανός. Από το Δούκα ο Κυρίτσης πέτυχε 21 πόντους, ο Κανονίδης 15 και ο Βεργκάρα 14.